όταν σουρούποσε, βρέθηκε σε ένα ξέφωτο που όλοι το έλεγαν το ξέφωτο των λύκων. Σαν έφτασε εκεί, είδε πως στη μέση του ξέφωτου ήταν μια πλατιά πέτρα. Πήγε κατευθείαν στην πέτρα και εκεί άνοιξε το δωμά της, έβγαλε το χειρομέρι, έβγαλε και το μαχαίρι, έκοψε ένα μεγάλο κομμάτι κρέας, τα πόθεσε πάνω στην πέτρα, ύστερα σκαρφάλωσε σε ένα δέντρο και περίμενε. Και νύχτωσε και βγήκε το φεγγάρι και ακούγονταν από μακριά οι λύκοι να λιχτούν. Και ξαφνά η γυναίκα είδε μια σκοτεινή σκιά να μπαίνει στο ξέφωτο. Και είδε τη σκιά να τριγυρνάει γύρω το δέντρο και να οσμίζεται τον αέρα. Ύστερα είδε τη σκιά να τριγυρνάει γύρω από την πέτρα. Είδε τη σκιά να αρπάσει το κρέας και να χάνεται. Και τότε η γυναίκα άρχισε να τραγουδάει. Φεστιβάλ Παραμυθιού 2014. Ικαρία, βρισκόμαστε στο Χριστό Ραχών, όπου η κυρία Λίλη Λαμπρέλη αφηγήθηκε την πρώτη ημέρα του φεστιβάλ και θα ήθελα να την ρωτήσουμε γιατί ασχολείται με τα παραμύθια. Δεν είμαι σίγουρη γιατί ασχολούμαι με τα παραμύθια. Σίγουρα δεν ήταν εγκεφαλική απόφαση. Είπα και τώρα θα ασχοληθώ με τα παραμύθια. Όχι. Θα έλεγα ότι ήταν ένα δώρο της ζωής. Δηλαδή, η ροή της ζωής μου έκανε αυτό το μεγάλο δώρο που δεν μπορώ να βγω από αυτό και δεν θέλω να βγω. Γιατί τα παραμύθια, για αυτούς που τα λένε και για αυτούς που τα ακούνε ακριβώς το ίδιο, είναι ένα μονοπάτι για να μεγαλώσουν, όχι για να γεράσουν, γιατί αυτό δεν το γλιτώνουμε, αλλά για να οριμάσουν. Ένας από τους πολλούς δρόμους είναι και αυτά. Έχουμε και πολλούς μαθητές σας εδώ και σε αυτό το φεστιβάλ που αφηγούνται και είναι πολύ ωραίο να βλέπετε και εσείς δικούς σας μαθητές να γίνονται αφηγητές πλέον. Και... Δεν θα συμφωνήσω πολύ γιατί δεν θεωρώ πια ότι είναι μαθητές μου και δεν το θεώρησα και ποτέ. Οι περισσότεροι έχουν δουλέψει και με άλλους παραμυθάδες και έτσι κι αλλιώς στο παραμύθι ο δρόμος είναι μοναχικός. Δηλαδή ο κάθε παραμυθάς έχει το δικό του τρόπο. Και ο δικός του τρόπος γίνεται με αυτό που είναι, όχι με αυτό που ξέρει να κάνει. Οπότε είναι κάτι που δεν διδάσκεται, αλήθεια, το πιστεύω βαθιά. Θέλω επίσης να σας ρωτήσω πώς σας φαίνεται η Ικαρία και αν είναι τόπος για το παραμύθι. Αν το αγαπάει, αν υπάρχει παραμύθι εδώ. Για το αν υπάρχει παραμύθι, ίσως θα ήταν καλύτερο να πούνε τα παιδιά που κάνουν τις καταγραφές, αλλά από ό,τι κουβέντιασα μαζί τους, δεν υπάρχουν τόσα παραμύθια όσα στη Μυτιλήνη. Δηλαδή, εκεί ήταν μια πάρα πολύ πλούσια καταγραφή. Γιατί όλοι θυμόντουσαν παραμύθια, πάρα πολλά παραμύθια. Εδώ ήταν λιγότερα. Παρότι έχουν θρύλους, έχουν εξωτικά, έχουν νεράιδες, ξωθιές, που τις λένε καλομύρες. Αλλά δεν θυμόντουσαν πολλά παραμύθια. Με αυτή την έννοια βρίσκω θαυμαστό το ότι ήρθαμε εδώ για να θυμίσουμε κι εμείς το παραμύθι και να ξαναθυμηθούν κι αυτοί. Είναι μια παλιά μνήμη που αν λίγο τις καλύσεις ξαναφουντώνει. Και είναι σημαντικό να πηγαίνουμε σε τέτοιους τόπους που δύσκολα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν ένα τέτοιο φεστιβάλ, να έχουν μια τέτοια εμπειρία. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε και για την εξαιρετική παράσταση την πρώτη βραδιά και για το σεμινάριο που κάνατε και θα ήθελα να κλείσουμε αυτή τη μικρή συνέντευξη με ένα παραμύθι που θα μας αφηγηθείτε. Εντάξει, θα πω ένα μικρό για να προλάβουμε, ένα μικρούλι που έχω να το πω πάρα πολύ καιρό. Αυτό το είχα πρωτακούσει από τη Μάνια Μαράτου στην Αθήνα. Τώρα, 12 χρόνια πριν, κάπου εκεί 10, ίσως και πάνω από 12. Και ένιωσα την ανάγκη να το πω αμέσως και επειδή τον καιρό εκείνο έκανα κάποιες αφηγήσεις με στοιχεία νοηματικής γλώσσας,
δυστυχώς γαλλόφωνης νοηματικής, γιατί ζούσα στο Βέλγιο για πολλά χρόνια. Θα βάλω και λίγα στοιχεία αυτά που θυμάμαι. Ωραία. Για σιγουριά, θυμάμαι το δάσος. Λοιπόν, το δάσος είναι αυτό. Έτσι, λοιπόν, μια φορά και έναν καιρό, ο κόσμος ήτανε ολοστρόγγυλος. Και στον ολοστρόγγυλο κόσμο, στην καρδιά του, υπήρχε ένα δάσος. Και στην καρδιά του δάσους ήταν ένα ξέφωτο. Και στην καρδιά του ξέφωτου ζούσε ένας άνθρωπος, που μια μέρα έσπηρε ένα σπόρο και μετά τον πότισε. Την άλλη μέρα πήγε να δει το σπόρο που έσπηρε και πότισε και είδε ένα μικρό βλαστάρι να προβάλλει από το χώμα και αυτός το πότισε. Την άλλη μέρα πάει να δει και είδε δύο πράσινα φύλλα. Και πότισε. Και την άλλη μέρα είδε και έναν μικρό, ολοστρόγγυλο καρπό και πότισε. Και την άλλη μέρα είδε πως ο καρπός ήταν ένα καρπούζι και χάρηκε που θα είχε ένα καρπούζι και το πότισε. Και την άλλη μέρα είδε πως το καρπούζι είχε μεγαλώσει και μέρα τη μέρα πήγαινε και έβλεπε και το καρπούζι μεγάλωνε και μεγάλωνε και μεγάλωνε και μια μέρα το ρώτησε. Είσαι έτοιμο? Και το καρπούζι ρώτησε και αυτό. Άνθρωπε, είσαι έτοιμος? Και αυτός δεν ήξερε. Και το πότισε. Και την άλλη μέρα το ξαναρώτησε. Καρπούζι, είσαι έτοιμο για να σε φάω? Και τότε το καρπούζι άνοιξε το στόμα και απ! Κατάπιε τον άνθρωπο και ύστερα το ξέφωτο και ύστερα το δάσος, ύστερα ολόκληρο τον κόσμο. Και λένε πως ολόκληρος ο κόσμος εκείνο τον καιρό ζούσε μέσα σε ένα καρπούζι, ζούσε μέσα σε ένα καρπούζι. Δεν είναι πολύ αστείο? Υπέροχο.